Αυτό που πάθαμε εμείς κυρίως στο Πασόκ, αυτό που πάθαμε τον Γιώργο, λέγεται πετροχελίδωνα. Θα το πείτε και θα κάνω διάλειμμα. Ένας Πασοκτζής και ένας μαύρος του δούνου του ταξιδεύουν στο αεροπλάνο, πέφτουν και περιπλανιούνται στην έρημο. Ώρες να βγουν την άκρη. Μπροστά πηγαίνει ο Πασοκτζής, αλλά είναι πόντιος Πασοκτζής. Πιστεύει ακόμα ότι ο Γιώργος είναι σοσιαλιστής και τέτοια. Όσο προχωρούν ο μαύρος, κοιτάει τα απίστια του πόντιου Πασοκτζή. Στην έρημο και κάνει πονηρές σκέψεις, που θα πάει έρημος, κάθε κάνω. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί στο ξεκούδουνο αρχίζει ο μαύρος φωνάζει «Πετροχελίδωνα! Πετροχελίδωνα!» Και σκύβει χώνει το κεφάλι του μέσα στην άμμο. Του βλέπει ο πόντιος Πασοκτζής. Τι έγινε, του λέει. Είσαι ακόμα, του λέει, ζωντανός. Τι να την κλείδωσες από τα πετροχελίδωνα. Τι είναι, του λέει αυτά. Είναι άγρια πουλιά, του λέει. Ορμάσου να φάνε το ράφο στο μυαλό σου και ό,τι ιδεολογία έχει μέσα σε τραβάνε. Και αν είσαι σοσιαλιστής που λέει ο λόγος, μπορεί να γίνεις δεξιός. Χωρί και πεθαίνεις κιόλας. Συγχύει στον δρόμο και ξαφνικά ξαφνάζει μάλλον πετροχελίδωνα! Χώνει ο πόντος στο κεφάλι, μες στην άμμο, αφήνει τον κόλο ξέπαρκο. Πάει ο μαύρος πίσω, αρχίζει τον τακτοποιεί, πέρα δόθη. Και φωνάζει ο πόντος προς το εξής. Τρυπάτε ρε γαμημένα, τρυπάτε! Όσο και να τρυπήσετε το κεφάλι μου, δεν πάτε να φτάσετε, θα μείνω σοσιαλιστής! Αυτά πάθανε οι Πασοκτζίδες. Τους πηδάνε από πίσω και αυτοί που φοβούνται. Μην χάσουν την ιδεολογία, άσε την νιώσουν.